Η πίεση όσον αφορά τα περιστατικά COVID έχει αρχίσει να χαλαρώνει όσον αφορά τις νοσηλίες το τελευταίο 1-1,5 μήνα, τόσο στις κλινικές COVID όσο και στη μεθ COVID. Αυτό ισχύει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό ισχύει και το τελευταίο διάστημα που έχουμε την έξαρση των κρουσμάτων στα ΤΕΠ, ας πούμε, για παράδειγμα, ή εκεί είναι διαφορετική εικόνα? Στα ΤΕΠ υπάρχει αυξημένη προσέλευση σε σχέση με τις προηγούμενες 2 εβδομάδες. Ωστόσο, αυτό δεν αντικατοπτρίζεται και σε αύξηση των εισαγωγών ακόμα. Δηλαδή, μιλάμε για περιστατικά τα οποία ναι, μεν είναι θετικά στον κορονοϊό. Ωστόσο, είναι αυτό που λέμε πιο ελαφράς νόσησης και χρειάζονται υποστήριξη σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Προφανώς όμως, αν συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα να καταγράφουμε 2.000 και 3.000 κρούσματα την ημέρα, σύμφωνα και με τα μοντέλα που έχουν αναπτύξει οι ειδικοί και η Επιτροπή των Ειδικών πάνω σε αυτό το θέμα της διαχείρισης πανδημίας, σίγουρα καταλαβαίνετε, επειδή ένα ποσοστό ούτως ή άλλως θα χρειαστεί νοσηλεία, επειδή υπάρχουν συνοσηρώτες, επειδή κάποιοι ασθενείς δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα και αναγκαστικά θα έχουν πιο βαριά νόσηση. Μαθηματικά είναι βέβαιο ότι καταγράφοντας τέτοιο αριθμό τις επόμενες εβδομάδες, σίγουρα θα υπάρξει πίεση όσον αφορά και στο νοσηλευτικό κομμάτι. Δηλαδή, θα έχουμε πάλι άνοιγμα των κλινικών COVID και νοσηλεία περιστατικών μέσα στο νοσοκομείο. Αν με αυτό που διαπιστώνετε τώρα, ότι για την ώρα δεν δείχνει να έχει ιδιαίτερη πίεση, με 16 μήνες την εικόνα που έχετε, με το πώς κινείται ο ιός στην ίδια την κοινότητα, σε τι κατάσταση βρίσκει το προσωπικό? Γιατί το κρίσιμο εδώ είναι, αν έρθει η πίεση στα νοσοκομεία, τι σημαίνει? Ότι έχετε χαλαρώσει όλο αυτό το διάστημα, άρα μπορείτε να ανταπεξέλθετε, ή είστε οριακά? Το ερώτημα είναι σαφές. Είναι σαφές και πάρα πολύ εύστοχο, γιατί η πίεση στα νοσοκομεία υπήρχε και πρώτης πανδημίας, υπήρξε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, υπάρχει και θα υπάρχει το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν υπάρχουν οι απαραίτητες, αν θέλετε, κινήσεις από πλευράς κυβέρνησης, ώστε να μπορέσει να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Και αυτό εννοούμε με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με αύξηση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αλλά και αύξηση των νοσηλευτικών μονάδων, οι οποίες θα μπορούν πραγματικά να υποστηρίξουν με υψηλές παροχές υγείας τις ανάγκες του λαού μας τον 21ο αιώνα. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ήπια χαλάρωση όσον αφορά τα περιστατικά COVID, ωστόσο οι χρόνιες παθήσεις, οι οποίες είχαν μπει στον πάγο, αν θέλετε, το προηγούμενο διάστημα, ακριβώς λόγω της κορονοκεντρικής κατεύθυνσης που υπήρχε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με το κλείσιμο κλινικών χρονίων παθήσεων και την μετατροπή τους εν μία ανοιχτή σε κλινικές COVID, έβαλαν στον πάγο αυτές τις παθήσεις και ασθενείς οι οποίοι είχαν χρόνια προβλήματα έρχονται αυτό το διάστημα και επανέρχονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σαφώς σε πιο επιβαρημένη κατάσταση, σαφώς με περισσότερες νοσηρότητες και με, αν θέλετε, χειρότερες πιθανότητες άσχημης έκβασης όσον αφορά την υγεία τους. Άρα μου λέτε πρακτικά ότι είστε στα όρια σας, ούτως ή άλλως. Αν σας έρθει ένα κύμα να σκάσει μέσα στα νοσοκομεία, τι θα συμβεί? Μιλάμε για ένα προσωπικό το οποίο δουλεύει τους τελευταίους 16 μήνες χωρίς άδειες. Είχαμε αναστολή άδειων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως γνωρίζετε. Με ένα προσωπικό το οποίο κάνει 7 και 8 εφημερίες το μήνα, δηλαδή μένει άγρυπνο 7 και 8 μέρες το μήνα. Στο χρόνο αυτό μετατρέπεται περίπου στους 3 μήνες να μένει άϊπνο αυτό το προσωπικό, οπότε καταλαβαίνετε τη βιολογική φθορά που έχει. Και ένα προσωπικό το οποίο προσπαθεί να ανταποκριθεί ιδιαίτερα στον Ευαγγελισμό, που είναι και τεταρτοβάθμιο νοσοκομείο, σε 3 μέτωπα. Στο μέτωπο των χρόνιων παθήσεων, στο μέτωπο της αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά και στο εμβολιαστικό πρόγραμμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η πίεση που ασκείται για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυξημένες ανάγκες αυτό το καιρό με το ήδη υπάρχον προσωπικό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το προσωπικό που έχει ενισχύσει τα νοσοκομεία το τελευταίο διάστημα είναι προσωπικό επικουρικό, δηλαδή με ημερομηνία λήξης, το οποίο τον Οκτώβριο αναμένεται και να απολυθεί. Εδώ μιλάμε στον Ευαγγελισμό για περίπου 600 νοσηλευτές, μιλάμε για 150 γιατρούς οι οποίοι ουσιαστικά έχουν ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο, και δεν ξέρω αν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να παρακαλάνε, να το πω εντός εισαγωγικών και να μου τραπεί η έκφραση, να έρθει το τέταρτο κύμα για να ανανεωθεί η δουλειά τους. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι κόσμος ο οποίος έχει συνεισφέρει τον τελευταίο ένα χρόνο τα μέγιστα, έχει δώσει τη ψυχή του, έχει μπει μέσα στο νοσοκομείο με όποιο κίνδυνο της υγείας του για να μπορέσει να βοηθήσει. Και ουσιαστικά το ευχαριστώ από αυτούς οι οποίοι αξιοποιούν το success story πάνω στις πλάτες του προσωπικού που έδωσε την ψυχή του όλο αυτό το διάστημα, είναι να τους δείχνουν την πόρτα της εξόδου από το ΕΣΥ, ότι εντάξει, τώρα πλέον δεν σας χρειαζόμαστε. Μισό λεπτό για να καταλάβω, ενώ πάει να αυξηθεί το τέταρτο κύμα, που μας λένε, δεν ξέρω από πού προκύπτει, ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και ενδεχομένως
να το ευχηθούμε όλοι να είναι έτσι, να μην οδηγήσει στα νοσοκομεία. Αλλά μου λέτε ότι για την ώρα πρόνοια, αν το κύμα οδηγήσει στα νοσοκομεία, δεν υπάρχει και οι προσλήψεις που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι έρχονται. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για αυτό το προσωπικό, ούτε καν για παράταση των συμβάσεων. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι επικουρικοί, δηλαδή έχουν προσληφθεί για ένα χρόνο και οι οποίοι έχουν ημερομηνία λήξης τέλη Οκτώβρη, με βάση τα ισχύοντα δεδομένα. Δεν υπάρχει κάποια αναφορά από το Υπουργείο για παράταση των συμβάσεων αυτών των συναδέλφων, ούτε καν καμία σκέψη, παρά τις εκκλήσεις και τους αγώνες που έχει δώσει το υγειονομικό κίνημα για να μονιμοποιήσει αυτών των συναδέλφων, γιατί τα νοσοκομεία, αν μου επιτρέπετε, ήταν άδεια και πριν την πανδημία. Πόσο μάλλον όταν καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα τόσο αυξημένο έργο. Και ξέρετε, αυτό είναι και ένα κόσμο που έχει αποκτήσει τεράστια εμπειρία ένα χρόνο τώρα όσον αφορά τη διαχείριση τέτοια κρίση. Έχει αυτή την εμπειρία και είναι κρίμα να μην αξιοποιηθεί αυτή την εμπειρία από τα νέα παιδιά, από του νέου συναδέλφου, είτε γιατρού, νοσηλευτέ, πραγματιβορεί, επικουρικό προσωπικό, οι οποίοι έχουν μπροστά του άλλα 30 χρόνια δουλειά. Δηλαδή πρέπει να προσληφθούν, να προσληφθούν άμεσα, να γίνουν μόνιμοι και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή την πείρα του στην υπηρεσία τη υγεία του λαού. Κύριε Φερεντίνο, είναι ακόμη πιο κρίσιμο κατά τη γνώμη μου. Εσείς θα μας πείτε, γιατί εσείς έχετε την εμπειρία. Όταν αυτή την εξειδίκευση, λόγω της πανδημίας δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν την ανοίξαμε καν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, πρακτικά σημαίνει ότι αν το κύμα ενσκύψει με σφοδρότητα και οδηγεί στα νοσοκομεία, δεν υπάρχει κανένας ανασχετήρας. Θα πάει όλος κατευθείαν στα νοσοκομεία. Κάνω λάθος? Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό φάνηκε και στο πρώτο και στο δεύτερο και στο τρίτο κύμα. Ότι λόγω της έλλειψης της πρωτοβάθμιας υγείας, πραγματικά τα νοσοκομεία γονάδισαν. Και ήταν και, αν θέλετε, και ένα ζήτημα που λέγουμε ότι εφόσον δεν υπάρχουν κλίνες και δεν υπάρχει το προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, πρέπει άμεσα να βοηθήσει και ο ιδιωτικός τομέας και να επιταχθεί ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες του κόσμου. Γιατί εμείς είμαστε νοσοκομεία από το πρωί μέχρι το βράδυ, αναπνέουμε πάνω από τον άρρωστο. Δεν μπορούμε να φέρουμε και κρεβάτια από το σπίτι μας. Πρέπει να γίνει πρόσληψη προσωπικού, πρέπει να ανοίξουν οι μονάδες οι οποίες κλείσανε. Μην ξεχνάτε ότι μπήκαμε στην πανδημία με κλειστά 11 νοσοκομεία, με μειωμένο τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 572 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πανδημία και ταυτόχρονα με μια κατάσταση η οποία έφερε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μόνο να καλύψει το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Πάω σε μια άλλη παράμετρο, γιατί θα καταλήξω κάπου, ενώ συμβαίνουν αυτά τι άλλο συμβαίνει. Αλλά πριν, το Μάιο θυμάμαι και πριν έχουμε έστω επικοινωνιακά τη λεγόμενη αποκλιμάκωση, γιατί τώρα ξαναπαίρνει την ανηφόρα η κατάσταση. Θυμάμαι ότι ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι έρχονται οι άδειες του προσωπικού, δηλαδή η αναστολή των αδειών πάβει. Πόσο εφικτό ναι. είναι πια αυτό, ειλικρινά θέλω να μου πείτε, γιατί διαβάζω εδώ από όλα τα νοσοκομεία της χώρας σιγά σιγά ανακοινώσεις του προσωπικού ότι αυτό δεν πρόκειται να περπατήσει. Όταν το προσωπικό είναι τόσο λίγο που ουσιαστικά τα νοσηλευτικά ιδρύματα, είτε είναι κέντρα υγείας είτε είναι νοσοκομεία, δουλεύουν σχεδόν καθημερινά με προσωπικό ασφαλείας, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια πολλές φορές ούτε καν για αναρωτικές άδειες στο προσωπικό. Και αυτό να θυμίσω ότι έγινε και το προηγούμενο διάστημα, αν θέλετε, με την ελαστικοποίηση των πρωτόκολλων υγείας, καθώς οι υγειονομικοί βγαίνανε σε καραντίνα 7 μέρες, ενώ οι οδηγίες ήταν για τον υπόλοιπο πληθυσμό στις 14. Οπότε φαντάζεστε ότι όταν κάποιος δεν μπορεί καν να πάρει την αναρωτική του άδεια γιατί δεν βγαίνει η δουλειά πίσω και δεν υπάρχει και, αν θέλετε, μια εφεδρία, ένα backup προσλήψεων για να μπορέσουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στα νοσοκομεία να ξεκουραστούν και να μπορέσουν να αναπληρώσουν την εργατική τους δύναμη για να συνεισφέρουν και πιο αποτελεσματικά, είναι ακόμα πιο δύσκολο να καλυφθεί πλήρως η κανονική άδεια όλου του υγειονομικού προσωπικού. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δηλαδή εφεδρία η οποία θα υποστηρίξει τη λειτουργία του νοσοκομείου, αν πούμε ότι όλο το προσωπικό αυτή τη στιγμή θα πάρει τις κανονικές του άδειες για να μπορέσει να ξεκουραστεί και να επιστρέψει, αν θέλετε, πιο έτοιμο πόλεμο εν ώψη του τέταρτου κύματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε και οι ειδικοί είναι πρώτον πυλών. Μάλιστα. Τώρα θέλω να μου πείτε, μέσα σε αυτό το κλίμα, κύριε Φερεντίνο, διαβάσαμε στο δικό σας νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό, ότι μέσα σε όλα τα άλλα είχαμε την παρουσία αντρών της αστυνομίας και τη σύλληψη νοσηλεύτριας από μεθ COVID. Καλά το κατάλαβα? Ναι, δεν ήταν νοσηλεύτρια, ήταν η γραμματέας της μονάδας εντατικής θεραπείας. Έχετε δίκιο, έχει κυκλοφορήσει αυτό το δημοσίευμα. Είναι ένα περιστατικό το οποίο συνέβη τις προηγούμενες μέρες, καθώς υπήρξε μια λεκτική αντιπαράθεση μιας πολίτου με την γραμματέα της ΜΕΘ για ένα φάκελο ασθενούς, ο οποίος είχε διεκπεραιωθεί, απλά η συνοδός δεν είχε καταλάβει από πού πρέπει να το παραλάβει. Ναι.
Και πάνω στην αντέκκληση που είχαν, η Σύνοδος κάλεσε την αστυνομία. Η αστυνομία μπήκε μέσα στη μονάδα παραβιάζοντας κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο. Ποια μονάδα, μονάδα εντατική COVID μπήκε? Μονάδα εντατικής COVID, μάλιστα. Πώς με, αυτές τις μονάδες. Μισό λεπτό. Μπήκε με ποδιές, ναι, γάντια, μη γελάει ο κόσμος. Έτσι πρέπει να μπει σε αυτές τις μονάδες. Μπήκε με αυτά. Μπήκαν όπως ήταν, με τον πλήρη εξοπλισμό που έχει ένας αστυνομικός στις άμεσες δράσεις. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις μονάδες, να θυμίσω, ότι πεθαίνει κόσμος χωρίς καν να μπορέσει να τον χαιρετήσει ένας δικός του άνθρωπος, ακριβώς γιατί υπάρχουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οπότε δεν μπορεί να παραβιάζεται αυτός ο χώρος από οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο, πόσο μάλλον για ένα τέτοιο περιστατικό που θα μπορούσε να ληφθεί διαφορετικά και υπηρεσιακά, και όχι να καταλήξουν μία συνάδελφος από μία απλή καταγγελία και από μία κλήση, χωρίς να υπάρξει δηλαδή μηνυτήρια αναφορά, χωρίς κάτι άλλο, χωρίς να έχει δημιουργηθεί κάποιο άλλο συμβάν, να μπαίνει η αστυνομία μέσα και να συλλαμβάνεται με χειροπέδες ή γραμματέας της ΜΕΘ και να πηγαίνει στο τμήμα σαν ένας εγκληματίας του κοινού ποινικού κώδικα, απλά επειδή υπήρξε για απειλή ενός συνοδού. Μήνυση υπευλήθη. Καθίστε τώρα, θα σας πει ο καχύποπτος πολίτης ακούγοντάς σας ότι το λέτε, θα σας το πω έτσι όπως το λέει ο κόσμος, γιατί είναι το συνάφι σας να το υποστηρίξετε. Άμα της έκανε μήνυση και είχε γίνει κάτι χοντρό, μήνυση υπήρξε? Γυαλίστε μου αυτήν την απορία. Μήνυση δεν υπήρξε ποτέ, και για να έχει και ο κόσμος μια ξεκάθαρη εικόνα, δεν είμαστε σε καμία περίπτωση διατεθειμένα να κουκουλώσουμε οποιαδήποτε παθογένεια μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή, αν ήταν συνάδελφος γιατρός ο οποίος είχε θεματιστεί, είχε πάρει φακελάκι, σαφώς και να συλληφθεί και να μπουν και χειροπέδες και να ακολουθεί διαδικασία όπως πρέπει και να είναι και παράδειγμα προς αποφυγή. Είμαστε οι πρώτοι που αναδεικνύουμε τέτοια φαινόμενα. Δεν τα ανεχόμαστε σε καμία περίπτωση, γιατί αν θέλετε, αμαυρώνει και την εικόνα που πραγματικά με τη ζωή μας προσπαθούμε τόσο καιρό να έχουμε για το σύστημα υγείας και να παλεύουμε κάθε μέρα για τους ασθενείς μας. Δεν έχουμε καμία ανοχή σε τέτοια περιστατικά. Απλά είναι πολλαπλές οι εισβολές της αστυνομίας κατόπιν εγκλήσεων συνοδών. Αν θέλετε, υπάρχει και μια διαδικασία το τελευταίο διάστημα, η οποία είναι και λίγο περίεργη. Ο κόσμος έχει κουραστεί, καταλαβαίνω, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στα νοσοκομεία. Υπάρχουν συνοδοί που διαμαρτυρούνται γιατί μπαίνουν οι δικοί τους άνθρωποι σε ράντε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί δεν μπορούν να γίνουν εξετάσεις, γιατί δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα μηχανήματα και πρέπει να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει η κούραση του προσωπικού, υπάρχει η κούραση των συνοδών. Ένα σύστημα υγείας το οποίο πραγματικά αυτή τη στιγμή έχει ζοριστεί όλο τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και πάνω σε τέτοιες στιγμές έντασης, οι πρώτοι στους οποίους, ας πούμε, γίνονται οι αναφορές και οι καταγγελίες είναι οι άνθρωποι που κυκλοφορούν με τις άσπρες σκοπιές ή το σήμα του νοσοκομείου στην μπλούζα. Αυτό που βλέπω μπροστά μου, έχετε δίκιο. Ακριβώς. Ναι, οπότε γινόμαστε πολύ συχνά βαλβίδες εκτόνωσης μιας κατάστασης για την οποία πραγματικά δεν φταίμε, ούτε γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού, ούτε γιατί υπάρχει έλλειψη κλινών, ούτε γιατί υπήρχαν διασωληνωμένοι στον όροφο, δηλαδή σε διαδρόμους, ούτε γιατί υπήρχαν ασθενείς εκτός ΜΕΘ, ούτε γιατί δεν λειτουργούν τα μηχανήματα, ο κλιματισμός ή οι ασθενείς μπαίνουν σε ράντε. Αυτά είναι θέματα κεντρικής πολιτικής διαχείρισης. Οι γιατροί είναι εδώ, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο για αυτά, πέρα από το να αγωνίζονται καθημερινά. Και όταν αγωνίζονται, να θυμίσω ότι βρίσκουν απέναντί τους πάλι την αστυνομία, όπως επίσης τον Ευαγγελισμό, την Παγκόσμια ημέρα υγείας πριν ένα χρόνο, όπως σε κινητοποίηση που κάναμε τιμώντας τη μνήμη των συναδέλφων υγειονομικών που πέθαναν στη μάχη για τον κορονοϊό. Βρήκαμε μπροστά μας μια ολόκληρη δημιουργία μάθη στην πύλη του Ευαγγελισμού. Γνωστό, καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε. Πείτε μου κάτι, γιατρέ μου. Υπάρχει οδηγία, δεν το ξέρω, ρωτώ εσάς γιατί είστε και πρόεδρος του σωματείου. Υπάρχει οδηγία ότι κάποιες υπηρεσίες εξαιρούνται, π.χ. αστυνομία, από το πρωτόκολλο εισόδου σε μία μεθ COVID? Αυτό ήταν ένα κέραιο ερώτημα που θέσαμε εμείς και στη διοίκηση, η οποία δεν έκανε καμία αντίδραση για να μην συλληφθεί η συνάδελφος και να μην διαπομπευθεί, να το πω έτσι, οδηγώντας την αστυνομία με τις χειροπέδες στα κρατητήρια του αστυνομικού τμήματος. Και είναι και ένα ζήτημα που απευθύναμε και στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια σε παρέμβαση που κάναμε στον υπεάρχη. Κατά τη δική τους άποψη, η αστυνομία μπορεί να παρέμβει σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, και το νοσοκομείο είναι ένας από αυτούς τους χώρους, ανεξάρτητα από το αν είναι μονάδα, χειρουργία κτλ. Αυτό περιμένουμε μια σαφή απάντηση και τοποθέτηση από τη διοίκηση, η οποία ακόμα και τρεις μέρες μετά το περιστατικό δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όπως επίσης και στο γεγονός ότι πώς το προσωπικό μπορεί να καλύπτεται απέναντι στην επιθετική συμπεριφορά, απέναντι στη λεκτική ιβρία, ακόμα και τη σωματική βία που έχει ασκηθεί σε συναδέλφους κατά καιρούς, από τέτοιες καταστάσεις αντιπαράθεσης που συμβαίνει με συνοδούς ή ασθενείς στα νοσοκομεία, καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ερχόμαστε για δουλειά το πρωί και να βρισκόμαστε το μεσημέρι με χειροπέδες επειδή κάποιος συνοδός για τον χύψη λόγο ήθελε να κάνει κάποια καταγγελία. Σαφώς και πρέπει να διερευνούνται όλα τα περιστατικά. Υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες και διαδικασίες οι οποίες κινούνται σε αυτές τις περιπτώσεις. Εμείς είμαστε δημόσιοι λειτουργοί. Είμαστε μια υπηρεσία με όνομα και επίθετο, έχουμε σφραγίδα, είμαστε στον χώρο δουλειάς. Τα στοιχεία μας είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε τα ζητήσει.
Απλά δεν μπορεί να διαπομπεύεται κανένας συνάδελφος επειδή κάποιος θέλει να κάνει μια καταγγελία. Δηλαδή από το χειροκρότημα στα μπαλκόνια περάσαμε στα βραχιόλια στα χέρια, μου λέτε. Ακριβώς, πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας και είναι ένα ζήτημα που αν θέλετε εμείς θέλουμε τους συνοδούς και τους ασθενείς, ακριβώς επειδή πρόκειται για τη δική τους υγεία, τους θέλουμε συμπαραστάτες μαζί με τους υγειονομικούς στον αγώνα για ένα καλύτερο σύστημα υγείας που είναι αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, υψηλού επίπεδου, με όλες εκείνες τις προδιαγραφές, με όλες εκείνες τις παροχές και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που πρέπει, ώστε πραγματικά ένας άνθρωπος στον 21ο αιώνα να έχει αντίστοιχες παροχές υγείας με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Και όχι να τους έχουμε απέναντί μας. Έτσι, τα προβλήματα προέρχονται από πιο ψηλά και εκεί θα πρέπει να στοχεύσει και η αγανάκτηση, αν θέλετε, ο θυμός, η αγωνία, η ανασφάλεια που έχουν οι ασθενείς οι οποίοι απευθύνονται στο ΕΣΥ για να μπορέσουν να βρουν την υγεία τους. Κάτι τελευταίο, κύριε Φερεντίνο, γιατί ξέρω ότι θα πρέπει να λειτουργήσετε και μέσα στο νοσοκομείο. Είναι, θα έλεγα, σύμμικτο μαζί με το μήνυμα που μου στείλε εδώ πέρα ο ακροατής, ο Γεράσιμος, ακούγοντάς σας. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η πίεση που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες, όχι ότι είναι ρόδινα τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πιο ελεγχόμενα. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια συζήτηση για αυτό το τέταρτο κύμα. Ο τρόπος με τον οποίο κινούνται οι επιτροπές, οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες, οι καναλίατροι, οι μοντελοπνίχτες, οι αποφάσεις, οι κυβερνητικές κτλ. Βοηθούν την εμπειρία σας, θέλουμε εδώ, αν μπορείτε να τοποθετηθείτε, βοηθούν στο γεγονός του να σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης, γιατί αυτό είναι το κλειδί, στην ίδια την κοινότητα, ούτως ώστε να μην γίνει αυτό πολλαπλασιαστικά πίεση στα νοσοκομεία ή χρειάζονται άλλα πράγματα? Ο ακροατής έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που παρατηρεί και νομίζω ότι οφείλουμε να τοποθετηθούμε και εμείς σαν υγειονομικοί και σαν επιστήμονες υγείας. Για να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης θα πρέπει να υπάρξει εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Αυτό το ξέρει όλος ο κόσμος, ακούγεται από όλα τα χείλη, αλλά στην πράξη θέλει ουσιαστικά πλατιά επιστημονική ενημέρωση του πληθυσμού, ώστε να σπάσουν, αν θέλετε, οι όποιες αμφιβολίες, οι όποιες θεωρίες συνωμοσιολογίας, όποιες σκοταδιστικές απόψεις, αυτά που ακούγονται εντός αγωγικών από κάποιους ψεκασμένους, όπως λαϊκά το λένε, τέλος πάντων, και στα κανάλια, αλλά και σε οποιονδήποτε αναφέρεται σε τέτοιου είδους αντιλήψεις. Και αυτό θα πρέπει να γίνει με ευθύνη των επιστημόνων υγείας, των επιστημονικών επιτροπών, της Επιτροπής των Ειδικών, των Επιτροπών Λοιμόξεων στα νοσοκομεία, με πλατιές καμπάνιες επιστημονικής ενημέρωσης και ξαναλέω επιστημονικής ενημέρωσης απέναντι στην ασφάλεια των εμβολίων, απέναντι στις επαρενέργειες τις οποίες αποδέχεται ένας ασθενής όταν κάνει το εμβόλιο, όπως και αποδεχόμαστε τις όποιες παρενέργειες παίρνοντας ένα φάρμακο. Έτσι. Και όχι να οφείλεται η πειθός μάλλον για τον εμβολιασμό σε νομάρχες, περιφερειάρχες, στους παπάδες, στους influencers από το YouTube ή τέλος πάντων κάποια VIP πρόσωπα τα οποία θα κυκλοφορήσουν μια άποψη και θα πείσουν ή όχι τον κόσμο να εμβολιαστεί. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο που έρχεται από το φίλο τον Νίκο. Μόνο με εμβολιαστικά προγράμματα είναι η απόλυτη πανάκια ή χρειάζονται, λέει, και μέτρα δημόσιας υγείας και επιδημιολογικής επιτήρησης σοβαρά στη χώρα? Σαφώς. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, γιατί ξέρουμε ότι και ένας εμβολιασμένος και πλήρως εμβολιασμένος, ενώ έχοντας περάσει και 14 μέρες από τη δεύτερη δόση, μπορεί να νοσήσει, σαφώς πιο ελαφρά και με μειωμένο κίνδυνο να νοσήσει βαριά ή να οδηγηθεί στο θάνατο, αλλά μπορεί και να μεταδώσει. Οπότε χρειάζεται μαζί με το εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο ήδη βλέπουμε ότι προχωράει αρκετά αργά και είμαστε πολύ κάτω από τις απαιτήσεις στον καιρό, θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα επιδημιολογικής επιτήρησης, θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα στους χώρους εργασίας όπως παρατηρείται συνωστισμός, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, στον τουρισμό, στον χώρο της διασκέδασης, στον χώρο της εστίασης, όπου τα υγειονομικά πρωτόκολλα γίνονται λάστιχο προς εξυπηρέτηση του κέρδους. Καταλαβαίνουν ότι είναι μια βιομηχανία που το προηγούμενο διάστημα ήταν κλειστή. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να γίνει εις βάρος 15 επιχειρηματιών. Να υπάρξει πάλι το τέταρτο κύμα, το οποίο θα το πληρώσουμε πάλι όλοι μαζί εμείς. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει ταυτόχρονα με το εμβολιαστικό πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να επιταχυνθεί και να επιταχυνθεί σε τέτοιους ρυθμούς ώστε να πείθεται ο κόσμος και να πείθεται σοβαρά. Όχι να ζυγιάζει την υγεία του με τα 150 ευρώ ένας νέος και με αυτά να εξαγοράζει τις όποιες αμφιβολίες ή ενστάσεις μπορεί να έχει απέναντι σε ένα εμβόλιο. Να πιστεί σοβαρά και από εκεί και πέρα η κοινωνία να έχει όλα εκείνα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα είναι σοβαρά και θα είναι ουσιαστικά στην καταπολέμηση της όποιας μετάδοσης
με τα μέτρα που θα παίρνει η κυβέρνηση κατά καιρούς για να μπορεί να περιορίζει ή να σπάει την αλυσίδα μετάδοσης. Πριν κλείσουμε και ένα ερώτημα της φίλης μας Μαρίας, αισθάνεται λέει ο κύριος Φερεντίνος ότι έχει αλλάξει κάτι στα πρωτόκολλα εισδοχής και νοσηλείας COVID, στις κλινικές COVID, ακριβώς εξαιτίας του ελλιπούς προσωπικού? Μήπως τα φιλτράρετε λέει και εσείς οι γιατροί με εντολές άνωθεν περισσότερο και δεν κρατάτε αυτούς που θα έπρεπε να κρατάτε? Όχι, ίσα ίσα η πίεση που έχουμε από τους άνωθεν είναι όσο μπορούμε να αποσυμφορούμε τα νοσοκομεία για να μπορούμε να έχουμε χώρο και για τα πιο βαριά περιστατικά. Να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι όποιος χρειάζεται νοσηλεία θα μπαίνει μέσα, ακόμα και αν χρειαστεί να είναι σε ράτζο, δηλαδή αν δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι νοσηλείας, ακόμα και αν χρειαστεί να είναι σε ράτζο, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια παροχή υγείας ενδονοσοκομιακά. Δεν φταίμε εμείς που υπάρχουν τα συγκεκριμένα κρεβάτια, που είναι πολύ πιο κάτω από τις ανάγκες του κόσμου. Ωστόσο, οποιοδήποτε χρειαστεί νοσηλεία, επιστημονικά, με επιστημονικά κριτήρια και όχι με κριτήρια της αγοράς ή με κριτήρια διαθεσιμότητας κλινών, θα έχει το κρεβάτι που πρέπει, θα είναι κοντά μας και θα είμαστε από πάνω του για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Σε αυτό είμαστε κάθετοι, όσο και αν υπάρχουν πιέσεις για την διαχείριση περιστατικών, την πιο γρήγορη αν θέλετε, ώστε να μπορέσουν να προσφορηθούν κρεβάτια και κλίνες μέσα στις κλινικές COVID. Οι γιατροί κάνουν αυτό που πρέπει, σεβόμενοι πάνω απ' όλα την επιστήμη τους και δεύτερον πάνω απ' όλα την υγεία του κάθε ασθενούς ξεχωριστά.